προς την ορθή κατεύθυνση, χωρίς όμως να λύνει οριστικά το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα, κινείται το μέτρο που ανακοίνωσε η ΚΟΠ σύμφωνα με τον Ιωνά Νικολάου. Την ίδια ώρα επιμένει ότι η εισήγησή του για απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε παιχνίδια υψηλού κινδύνου αποτελεί μέτρο ουσιαστικό. Είναι η εφαρμογή ολοκλήρου του συστήματος, της τεχνολογικής αναβάθμισης του γηπέδου, με την εγκατάσταση των turnstiles, με την ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων, με την ταξιθέτη, με τον καθορισμό της θέσης των εισιτήριων, με τη δυνατότητα ελέγχου στον χώρο των γηπέδων, το που βρίσκεται ο καθένας, αλλά πολύ δε περισσότερο με την κατάργηση της ανωνυμίας στο γήπεδο. Η ΚΟΠ αποφάσισε ότι στους αγώνες μεταξύ των ομάδων της Ανόρθωσης, της ΑΕΚ, του Απόλλωνα, του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΛ και της Ομόνιας, τα εισιτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας θα διατίθενται μόνο από την Ομοσπονδία ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ εξηγεί στον Α πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το μέτρο. Πάμε με το εισιτήριο που έχουμε αγοράσει και την ταυτότητά μας. Τα επιδεικνύουμε στο άτομο που θα είναι ορισμένο εκεί για τη συγκεκριμένη δουλειά. Το άτομο αυτό δεν κατακρατά τίποτα, ούτε το εισιτήριο, ούτε στοιχεία της ταυτότητας. Σε παρέμβασή της, η Επιτρόπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δηλώνει ότι η ίδια δεν ερωτήθηκε για τα μέτρα της ΚΟΠ. Παρόλο που κατά κανόνα καλωσορίζω όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην πάταξη του φαινομένου του χουλικανισμού, διερωτώμαι με ποιο σκεπτικό η ΚΟΠ έλαβε την πιο πάνω απόφαση, χωρίς προηγουμένως να έχει διαβουλευθεί με το γραφείο μου. Ο Ιωνάς Νικολάου δεν παρέλειψε να εκφράσει τη λύπη του, γιατί όπως υπογράμισε, αρχηγός κόμματος προβαίνει σε καταγγελίες προσωποποιώντας το θέμα της βίας στα γήπεδα. Πρώτο ντέρπι που θα γίνει η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από την ΚΟΠ είναι το Απόλλωνα ΑΕΛ στις 3 Ιανουαρίου.